Η δικαιοσύνη, αφού κατέβηκαν σε αυτή, θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο και αποφασιστικό λόγο. Οι συνθήκες στις οποίες εργαζόμαστε είναι της πάση γνωστό ότι είναι τουλάχιστον τριτοκοσμικές. Σε σύριαλ για γερά νεύρα τίνει να εξελιχθεί το θέμα της ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου στο Ρέθυμνο, καθώς μετά τους 7 πολίτες, ανάμεσα στους οποίους και 3 δημοτικοί σύμβουλοι που κατέθεσαν στην πολεοδομία αίτηση ανάκλησης της οικοδομικής άδειας, σειρά είχαν άλλοι 28 ρεθυμιώτες που προσέφηγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η οικοδομική άδεια. Ό,τι αιτιάσεις αφορούν τα θέματα ιδιοκτησιακά κλπ., θεωρώ πραγματικά ότι δεν έχουν καμία βάση, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και ας το πει και το Συμβούλιο Επικρατείας για να τελειώνει αυτό το θέμα εκεί. Έχουμε τρομάξει νομίζω άδικα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, για δεύτερες σκέψεις, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μας γυρίσει δεκαετίες πίσω και να χαθεί άλλη μια ευκαιρία για το Ρέθυμνο. Οι αιτούντες υποστηρίζουν ότι ο Δήμος άλλαξε το ρημοτομικό σχέδιο για να επιτραπεί η ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου στη σχολεία στη Φυλάκων στην καρδιά της πόλης, μειώνοντας τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου στην περιοχή. Όλα τα άλλα δε που λέγονται κατά καιρούς, ότι ξέρετε γιατί δεν το χαρακτηρίζετε πράσινο, δεν είναι τόσο απλό και θα πρέπει κάποιος να ενημερώσει τους πολίτες πόσος είναι ο λογαριασμός που πρέπει να πληρώσουν όλοι οι περίοικοι για να γίνει αυτός ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Γιώργο Μαρινάκη, οι διαδικασίες ανάδειξης του αναδόχου συνεχίζονται κανονικά μέχρι ότου να αποφανθεί δικαιοσύνη για την πορεία του έργου, που και οι ίδιοι αστυνομικοί υπάλληλοι κρίνουν περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Καθώς σε συνδυασμό με το έμψυχο δυναμικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τις υποδομές που έχουμε στη διάθεσή μας, θα επηρεαστούν σημαντικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους ρυθμιώτες πολίτες. Δεν σκεφτόμαστε τι τρομακτική πίεση δέχεται αυτή τη στιγμή η περιοχή του ιστορικού κέντρου από ένα άθλιο πραγματικά αστυνομικό, δεν το πω μέγαρο, χτίσμα, αυθαίρετο, παράνομο, μη λειτουργικό, προσβολή για τον πολιτισμό και για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί νυχθημερών, αλλά και για όλους που χρειάζονται υπηρεσίες της αστυνομίας.